Επιποδώς βρίσκονται όλες οι αρμόδιες διευθύνσεις της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας προκειμένου να αντιμετωπιστούν εγκαίρως κρούσματα που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία της αγοράς στον ομό, ιδιαίτερα τώρα κατά την εορταστική περίοδο του Πάσχα. Η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας έχει εντείνει τους ελέγχους στην αγορά για να μπορέσουμε να αποφύγουμε κρούσματα που έχουν σχέση με την υγεία και κρούσματα που έχουν σχέση με την εμπορική απάτη. Ο κύριος Ρουκάς υπογράμμισε την ανάγκη οι καταναλωτές να ελέγχουν ακόμη και τις σχετικές σφραγίδες που φέρουν τα σφάγια που θα προμηθευτούν. Αυτό που θα θέλαμε να επισημάνουμε είναι προς τον κόσμο να έχει εμπιστοσύνη στα τοπικά μας προϊόντα, να ελέγχει τις σφραγίδες όσο αφορά το θέμα των σφαγίων. Επομένως, τα ελληνικά σφάγια έχουν τη λέξη Ελλάς επάνω, σε χρώμα τουρκουάζ. Τα κοινοτικά σφάγια έχουν και αυτά τουρκουάζ χρώμα και γράφουν και αυτά τα χώρα προέλευσης, ενώ σφάγια από τρίτες χώρες έχουν χρώμα καφέ. Ιδιαίτερη προσοχή ανέφερε θα πρέπει να δοθεί και κατά την αγορά των αυγών. Πρέπει να υπάρχει επάνω το σκοπικό κέντρο ότι έχουν ελεγχθεί αυτά τα αυγά και είναι απολύτως υγιή. Η εξασφάλιση της υγείας των καταναλωτών μπορεί να διασφαλιστεί μεταξύ άλλων αν οι καταναλωτές προμηθεύονται τα τρόφιμά τους από επίσημα σημεία πώλησης, τόνισε ο επιστημονικός συνεργάτης της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας. Θέλουμε να επισημάνουμε τους καταναλωτές να προμηθευτούν τα σφάγια τους από επίσημους σημεία πώλησης, έτσι να διασφαλίσουμε την υγεία στο έπακρο βαθμό. Παράλληλα, υπογράμμισε πως οι εντατικοί έλεγχοι θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδος. Οι εντατικοί έλεγχοι θα συνεχιστούν όλη την εβδομάδα, τη Μεγάλη Εβδομάδα, αλλά και την επόμενη, για να μπορέσουμε πλέον να δώσουμε στην αγορά αυτό που είναι το ζητούμενο. Συνεχίζουν οι έλεγχοι που πραγματοποιούν τα αρμόδια κλιμάκια της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, υπογράμμισε η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, κυρία Ευδοκία Κίτσιου Γεωργίου. Οι έλεγχοι γίνονται μέσα από τα αρμόδια τμήματα, από το τμήμα κτηνιατρικής και από το τμήμα ποιοτικού φυτογειονομικού ελέγχου και από το τμήμα φυτικής και ζωικής παραγωγής. Συγκεκριμένα, το τμήμα κτηνιατρικής πραγματοποιεί ελέγχους σε κρεοπολία και σούπερ μάρκετ με συνεργείο δύο ατόμων. Δύο κτηνίατροι πραγματοποιούν τους ελέγχους από 24/4 ξεκινήσανε μέχρι 2/5. Κρεοσκοπικοί έλεγχοι γίνονται καθημερινά στα σφαγεία από 22/4 έως 2/5. Και επίσης γίνονται έλεγχοι και εκτός σφαγείων παράλληλα με το πρόγραμμα του μελιτέου πυρετού που πραγματοποιούν οι κτηνίατροι, ελέγχουν στις διάφορες μονάδες να μην σφάζονται εκτός σφαγείου ζώα. Το τμήμα ποιοτικού φυτογειονομικού ελέγχου πραγματοποιεί ελέγχους, ξεκίνησε από το Σάββατο στη Λαϊκή Αγορά μαζί με το τμήμα εμπορίου. Έγινε έλεγχος στη συσκευασία και τυποποίηση και φυτογειονομικός έλεγχος στα σπεριδοειδή. Επίσης έλεγξε ποιοι είναι γραμμένοι στο Μητρό εγγεγραμμένοι εμπόρων και παραγωγών και μοιράστηκε ενημερωτικό φυλάδιο στους παραγωγούς και εμπόρους της λαϊκής αγοράς. Σήμερα και αύριο το Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου, παράλληλα με τον Ελγό Δήμητρα από Θεσσαλονίκη, θα πραγματοποιήσει ελέγχους σε κρεοπολία, σούπερ μάρκετ και ελέγχους στους εμπόρους κρεάτων. Από την πλευρά της, η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας Πιερίας, κυρία Μυροφόρα Τσαρούχα, τόνισε πως ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της εορταστικής περίοδου υπάρχει προγραμματισμένη μία ημέρα της εβδομάδας για έκτακτους ελέγχους σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η Διεύθυνση Υγείας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, πέραν από τους τακτικούς ελέγχους που πραγματοποιεί από αρμοδίους υπαλλήλους της, έχει και προγραμματισμένη μία ημέρα της εβδομάδας να διενεργεί έκτακτους ελέγχους σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και επιχειρήσεις γενικά. Για την περίοδο αυτή των εορτών, πέραν των κλιμακίων με τις συναρμόδιες υπηρεσίες, τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και τη Διεύθυνση Ανάπτυξης, που πραγματοποιούνται έλεγχοι σε καταστήματα όπως ακριβώς κάνει το πρόγραμμά της η κάθε υπηρεσία. Η υπηρεσία, η Διεύθυνση Υγείας, έχει πραγματοποιήσει έκτακτους ελέγχους σε εργαστήρια ζαχαροπλαστικής, σε αρτοπία. Κάναμε την επιλογή ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε όσο το δυνατόν
καλύτερη ποιότητα στα προϊόντα που θα έχουν σχέση με τις γιορτές. Και εξακολουθούμε να το κάνουμε και όλη αυτή την εβδομάδα και την επόμενη. Στις αντίστοιχες δράσεις της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας αναφορικά με τον έλεγχο της αγοράς, αναφέρθηκε ο αρμόδιος προϊστάμενος κ. Γεώργιος Βλάχος. Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας μέσω του Τμήματος Εμπορίου, το οποίο υπάγεται στη Διεύθυνση, πραγματοποιεί έκτακτους και τακτικούς ελέγχους. Και έκτακτους συγκεκριμένα αυτή την περίοδο, λόγω αυξημένης κίνησης. Ήδη έχει ξεκινήσει συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας, τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και τη Διεύθυνση Υγείας, σε καταστήματα τροφίμων, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και άλλους χώρους όσον αφορά κυρίως τον έλεγχο των τιμών. Παράλληλα, υπάρχει ήδη σε εξέλιξη και το πρόγραμμα ελέγχων που κάνουν τα Κέντρα Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριο Εμπορίου, τα ΚΕΛΑΕ, τα οποία συγκροτούνται μια φορά το μήνα, απαρτίζονται από υπαλλήλους διαφόρων υπηρεσιών και μέλη της Δημοτικής Αστυνομίας Κατερίνης. Και κάνουν ελέγχο σε διάφορες περιοχές του νομού και διάφορες ώρες, όχι μόνο κατά το ωράριο εργασίας των υπηρεσιών, αλλά και Σαββατοκύριακα, με σκοπό την πάταξη κυρίως του παραεμπορίου και τον έλεγχο των χώρων των λαϊκών αγορών, όσον αφορά κυρίως τις τιμές, την ύπαρξη άδειας, βάζοντας ως προτεραιότητα να απομακρυνθούν από τους χώρους αυτούς οι άνθρωποι που δεν κατέχουν άδεια και πολλούν και διάφορα άλλα ζητήματα. Τώρα υπάρχει στη Βουλή και ένα νομοσχέδιο που έχει διατάξεις που αφορούν τις λαϊκές αγορές και το εμπόριο και γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια σε επίπεδο περιφέρειας πλέον για να είναι πιο αποτελεσματική η έλεγχη των ΚΕΛΑΕ. Τα αποτελέσματα αυτά θα δίνονται, από ό,τι πληροφορούμε κιόλας από τις διατάξεις αυτές, θα δίνονται ένα τρίμηνο στο Υπουργείο Ανάπτυξης και από εκεί στη δημοσιότητα.